Δύσκολο Υπουργείο, όχι πως τα υπόλοιπα δεν είναι, αλλά εν καιρό πανδημία είναι μεγάλη, μεγάλη, πρόκληση, κύριε Χατζουμαντέλα, σωστά. Εντάξει, παίζουμε με την υγεία του κόσμου, τώρα που έχουμε πανδημία, υπάρχει διάθεση από όλου στο, στο, Υπουργείο Υγείας να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια και να αντεπεξέλθουμε. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, χθε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος είχε σύσκεψη σε ό,τι αφορά Όλα αυτά με τα ψεύτικα πιστοποιητικά με, με, που δίνονται από γιατρού ε, και άλλε υποθέσει γιατρών που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο τι τελευταίε μέρε. Έχουμε τον uh, κύριο Αγαθαγγέλου να ακούσουμε τα αποτελέσματα τη εχθέσινη τη σύσκεψη, κύριε Χατζουπαντέλα, και να έρθουμε εδώ να ανοίξουμε την uh, κουβέντα μα. Καλή σα ημέρα, κύριε Αγαθαγγέλου. Πολύ καλημέρα σα. Καλημέρα και στον uh, Υπουργό μα, ο οποίο uh, πραγματικά δίνει και εκείνο την. Uh, δική του σκληρή μάχη όσον αφορά το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και ό,τι αφορά το θέμα της δημόσιας υγείας και τον ευχαριστούμε για την αγαπητή συνεργασία την οποία έχουμε από την ημέρα την ανάλυση των καθηγόντων του. Ο Παγκίπρος σε επανειλημμένες <συμπωθή> τοποθετήσεις είχε θέσει την επίσημη πλέον προσέγγισης ό,τι αφορά το θέμα α, της πλαστογραφίας, θέματα τα οποία συνιστούν ποινικά δικήματα και βάσει της α, υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει το περιατρό νόμων αυτό να ακολουθεί yeah. και μέσα από αυτή τη διαδικασία διακρίνοντας ότι υπάρχουν κάποια κενά, για παράδειγμα εάν υπάρχει μια ιατρική πράξη έκδηλα όπου συνιστά ποινικό αδίκημα, να δίνεται ο Πανκύπηρος Εθνικός Σύλλογος ο οποίος αδειοδοτεί τον εν λόγω συνάδελφο ο οποίος κατηγορείται να τεθεί σε διαθεσιμότητα ή να ανερεθεί η να ανερετει εξασκήσεως μέχρι τη ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Αυτό αποτελεί νομική ψυχή και αντιλαμβάνεστε ότι εμεί εκτελούμε ό,τι ε, διέπεται από την νομοθεσία. Πρέπει να ε, αλλάξει, για... λέτε όμω αυτό. Δηλαδή, αυτό θα, μπο... θα, κάνει θα κάνει πρέπει το... να μπορείτε όπως... σε περίπτωση που κάποιο αντιμετωπίζει ποινικό αδίκημα, για παράδειγμα, να του αφαιρείτε όπως... η άδεια μέχρι την έκδοση τη υπόθεση. Διαφορετικά. Θέλετε, όπω αυτό συμβαίνει. Να. Πολύ σωστά, λέτε, κύριε Σάουα, όπω αυτό συμβαίνει και στι περιπτώσει τη δημόσια υπηρεσία, όπου ένα λειτουργό εκεί και όπου κατά υπάρχει ε, θέμα. Ε, 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 Ανακριτική διαδικασία και ιδιαίτερα εκεί που συνιστά ποινικό αδίκημα ε, και είναι έκτηλο να, ε, να μπορεί και ο σύλλογο, όπω θέλετε, σε διαθεσιμότητα ο δημόσιο διεκτικό, mm -hmm. αυτό να συμβαίνει και στα, στα, <στα <στά> μέλη μα. <στά> Εξού και ευχαριστώ και δημόσια τον Υπουργό και τον βοηθό και γενικό εισαγγελέα για τη σύσκεψη που είχε λάβει η χώρα πριν περίπου τέσσερι εβδομάδε στο επίπεδο τη Γενική Αγγελία ακριβώ για να συζητηθούν τέτοιες, ε, τα, τέτοιες εισηγήσεις. Ήδη ο Πανκύπριος υποσχόμενος να, να προχωρήσει στην υποβολή δέσμης εισηγήσεως των Υπουργών Υγείας ε, για να μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω mm -hmm. σε επίπεδο γενικής εισαγγελία και νομοθετικής εξουσίας να υπάρξει εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου αλλά ιδιαίτερα εκεί που α, άμεσα μπορεί κάποιο να κάνει μία ρύθμιση έτσι mm -hmm. να μπορούμε και εμείς να ακολουθούμε ε, τις διαδικασίες ε, νομότυπα αλλά προτίστως να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία και Πολύ να προστατεύσουμε. Πολύ σημαντικό, ζωές γιατί τώρα. αυτό είναι το κλειδί. Αν, αν με ρωτάτε, κυρία Καθαγγέλου, να διασφαλίζετε η, η υγεία των, των, υγεία των η ασθενών, των ασθενών είναι, το, είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Θα βάλουμε ένα τελεία. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε έτσι κι αλλιώ τι επόμενε ημέρε. Έρχομαι εδώ στο στούντιο, κύριε Χατζουπαντέλα, γιατί έχει ακουστεί ότι όποιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να πάει σπίτι του. Αυτό, Αυτή τη φράση θα έπρεπε να την ακούμε πιο συχνά και να γίνεται και πράξη στι περιπτώσει, που πρέπει να γίνει η πράξη. Έχετε αυτή τη διάθεση? Υπάρχει αυτή η διάθεση. Από την πρώτη στιγμή το θεωρώ ότι το έχω δείξει, γιατί είχαμε μια παρόμοια περίπτωση που έχει διαπραχθεί ένα πειθαρχικό αδίκημα από έναν δημόσιο ιατρό mm -hmm. και την ίδια μέρα τέθηκε σε διαθεσιμότητα αυτός ο ιατρός. Μάλιστα. Κάτι που κινηθήκαμε πολύ γρήγορα και αυτό ο γιατρό αυτή τη στιγμή είναι σε διαθεσιμότητα. Το ίδιο πράγμα θέλουμε να κάνουμε και του γιατρού που είναι κάτω από την ομπρέλα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Και να μην. Δηλαδή, ναι, γιατί είναι αυτό που λέγαμε, αυτή η τρύπα που υπάρχει, το μιλήσαμε και με νομικού, ότι δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει μια ρύθμιση, έτσι ώστε ε, όταν προκύπτουν κάποια ζητήματα, δεν μπορεί να εξασκήσει, να, εξακολουθεί να, να, εξασκείς, να... να, να το επάγγελμα από τη στιγμή που αντιμετωπίζει ποινικό αδίκημα και μπορεί η υπόθεση να εκδικαστεί σε δύο χρόνια, για παράδειγμα. Συμφωνώ μαζί σα. Ναι. Συμφωνώ ε, και επίση θέλω να το αναφέρω αυτό που έχω αναφέρει και σε άλλου συναδέλφου σα: όλοι, όλοι όσοι είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγεία και άλλε υπηρεσίε θα έχουν του ίδιου αυστηρού νόμου. Γιατί έχω διαπιστώσει και με άλλε υπηρεσίε το έχω πει και σε άλλε εκπομπέ, όπω φαρμακεία, νοσηλευτέ, άλλων ειδών υπηρεσίε που παίρνουν άδειε από το. Υπουργείων Υγεία, όλοι αυτοί πρέπει να έχουμε έναν αυστηρό mm -hmm. κανόνες, αυστηρέ διαδικασίε, και όσοι δεν τηρούν αυτέ τι διαδικασίε, πρέπει να πληρώνουν και τα ανάλογα. Μέτρα. Και τα ανάλογα κόστη, έτσι είναι, σωστό. Ε, τώρα, επειδή είπατε ότι έχετε τη διάθεση από τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις, αναφερθήκατε σε φαρμακεία, αναφερθήκατε σε, σε νοσηλευτέ. Ε, έχετε καλή και συνεργασία με τον ΟΑΗ, με τους αρμοδίους εκεί, με τον ΟΚΙΠΗ. Ε, πολλές φορές, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και όχι μόνο, γράφουν ότι τραβάτε τα αυτιά, με την έννοια ότι τέλο πάντων ε, βάζετε κάποιου όρου, δίνετε διορίε και μέρε. Ισχύουν όλα αυτά, Δίνετε διορίε στο να δείτε βελτίωση σε συγκεκριμένα θέματα. Το θέμα τη υγεία του κόσμου είναι πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτό. Έχω, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον ΟΚΙΠΗ και με τον ΟΑΗ. Mm -hmm. Εξάλλου, του τελευταίου δύο μήνε, αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται από τη διαχείριση τη πανδημία. Εν καιρό πανδημίας και εν καιρό αδειών, είχαμε πρωτόγνωρο, πρωτόγνωρο αριθμό ατόμων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm -hmm. Δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ περισσότερα από 75 άτομα που είχαμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Διαχειριστήκαμε αυτήν την πανδημία και αυτόν τον νέο κύμα εξαιρετικά, αλλά η δουλειά μας δεν είναι μόνο η πανδημία και το... Δεν είναι μόνο η πανδημία και το COVID. Σας ευχαριστώ όταν, πάρα πολύ όταν, που αναφέρατε. Όταν ελέξαμε mm. την, πανδημία, την πανδημία και βελτιωθήκαν τα δημόσια νοσηλευτήρια και οι κλίνες, αμέσως δεν, δεν, επαναπα... δεν κάτσαμε στην πολυθρόνα για να πούμε «Οκ, okay, τα αφήνουμε αφού. όλα καλά, mm. ας τα αφήσουμε». Την επομένη βάλαμε πίεση στον ΟΚΠ να δημιουργήσει, να εκτελέσει τα έργα που πρέπει να τα εκτελέσει. Την επομένη... Πήγαμε ξανά στι πρώτε βοήθειε να δούμε τα προβλήματα που ήδη τα γνωρίζω τα προβλήματα. Τι, τι είδατε, δηλαδή, ε, τι διαπιστώσατε πηγαίνοντα στα ΤΑΕΠ, Γιατί, για παράδειγμα, εμεί ασχοληθήκαμε με το θέμα που προέκυψε το προηγούμενο Σάββατο με, ε, με το ΤΑΕΠ στην ΠΑΦ. Ε, ε, ένα παράδειγμα. Άρωστη ο γιατρό, ο άλλο ήταν με άδεια και δεν υπήρχε γιατρό. Θέλω να σα αναφέρω ότι τη δεύτερη μέρα που ανάλαβα σαν υπουργό, επισκέφθηκα τρία νοσοκομεία. Mm -hmm. Ε, πήγα σε όλα τα νοσοκομεία αρκετέ φορέ. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω Ειμπόκνητο πάει. Ενικόκριτο, ή ξέραν ότι θα Όχι, πάτε. Όχι, πήγα αρκετέ φορέ <laughs> χωρί να το ξέρω. Και πήγα και αρκετέ φορέ κατά τη διάρκεια τη πανδημία για να δω τα προβλήματα που είχαν οι νοσηλευτέ και οι γιατροί και να, και να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Mm -hmm. Όπου μπορούσα να βοηθήσω, βοηθούσα. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που έχω επισκεφθεί τα νοσηλευτήρια μα. Είναι κάτι που το κάνω συχνά. Δεν, δεν, δεν θεωρώ ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνω τουλάχιστον σε έναν και δύο νοσηλευτήρια, άρα έχω προσωπική άποψη τι γίνεται και τι πρέπει να γίνει. Το Σάββατο ήρθε στην αντίληψη μου κάποια δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαμε πρόβλημα στα... στο... στο τμήμα πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου μας την Παρασκευή το βράδυ. Μάλιστα. Ενημερώθηκε ο Κιπή. Ο Κιπή μου έδωσε κάποιε εξηγήσει που θεωρούσα ότι ήταν καλέ, αλλά θεώρησα σωστό να πάω και εγώ το Σάββατο το βράδυ, χωρί να το ξέρει κανεί, για να δω με τα μάτια μου τι γίνεται, mm -hmm. ώστε να έχω άποψη προσωπική και να, και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει χρόνια που, το, που όλοι μας υποφέρουμε με αυτό το θέμα, γιατί όλοι μας κάποια στιγμή θα χρειαστούμε ή χρειαστήκαμε πρώτες βοήθειες mm -hmm. και να, είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι υπάρχει καλή θέληση και από τον ΟΚΙΠΗ και, το, και από τον ΟΑΗ να βρούμε λύσεις. Τι, τι είδατε? Τι είδατε, σας η, η, η κατάσταση δεν είναι τραγική. Να, δεν είναι τραγική, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτές οι καθυστερήσεις θεωρούμε ότι μπορούν να μειωθούν με κάποια μέτρα που ενδεχομένως να πάρει ο ΚΠ ή ο ΑΗ. Αυτά είναι, είναι κάτι που τα έχουμε στο μυαλό μας, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Θα αναμένω να δω και τι κινήσεις του ΟΚΙΠΗ και τι κινήσεις του ΑΗ Αναλόγω θα πράξουμε. Δίνετε χρονικό περιθώριο, λέτε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί όταν πρέπει, το αφήνουμε νά, 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 όχι, πρέπει, πρέπει, το θέλω, θέλω να να-να μπορεί να γίνει αυτό. θελω να σα υπενθυμίσω ότι από τι πρώτε αποφάσει που έχουμε λάβει mm -hmm. στο από την ημέρα που ανάλαβα το Υπουργείο ήταν ενισχύσαμε τι πρώτε βοήθειε με γιατρού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Mm -hmm. Αυτό εν μέρη, βοήθησε, εν μέρη βοήθησε. Σε κάποια, κάποια νοσηλευτήρια όπω τη Λάρνακα τα βοήθησε. Κάποια άλλα νοσηλευτήρια δεν είχαν το αποτέλεσμα που αναμέναμε. Άρα δοκιμάσαμε κάτι, μα βοήθησε. Τώρα είναι Σεπτέμβρη, είναι όλοι πίσω. Θα αναμένω να δω τα μέτρα που θα πάρει ο ΟΚΙΠΗ και ο ΑΗ και θα δούμε ένα λόγο. Αλλά είναι ένα θέμα που θέλουμε να έχουμε λύσει, γιατί επηρεάζει τη ζωή όλων μα. Βέβαια. Γιατί έστω, είναι αυτό που λέγαμε, έστω και ένα ασθενή να πάει, να χρειαστεί να πάει στα επίγοντα περιστατικά και να μην του δοθεί η αρμόζουσα προσοχή την ώρα που πρέπει, Δηλαδή δεν μπορείς να πει ότι είναι ένα περιστατικό και είναι εντάξει. Όχι. Ο κάθε ασθενής έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην καλύτερη θεραπεία, σωστά. Συμφωνούμε. Mm -hmm. Συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, ε, τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος ότι ένας ασθενής ο οποίος μπήκε στο νοσοκομείο δεν είχε COVID, πήγε για άλλα θέματα υγείας, ε, τελικά κόλλησε μέσα στο νοσοκομείο και απεβίωσε από κορονοϊό. Ε, και παραδέχεται ο Κιπή, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ότι δυστυχώ ασθενεί. Ε, μπαίνουν, ε, συγγνώμη, συγγενείς ασθενών μπαίνουν μέσα στα δημόσια νοσηλευτήρια χωρίς αυτό να, να επιτρέπεται. Έχει, έχει, πέσει στην αντίληψή σας σε κάτι τέτοιο. Δεν έχω, mm -hmm. δεν έχω υπόψη με αυτόν το δημοσίευμα. Αλλά γενικότερα. Θεωρώ ότι γίνονται παραβάσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Εξαρτάται από τον οκηπή να ελέγχει ποιοι μπαίνουν και βγαίνουν στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ναι. Υπάρχουν φρουροί ασφαλείας σε όλες τις πύλες των νοσηλευτήριων. Όπως με ελέγχουν και εμένα και καλά κάνουν κάθε φορά που μπαίνω στα νοσηλευτήρια αν έχω το safe pass μου, okay. θεωρώ ότι είναι υποχρέωση να το κάνουν και για όλον τον κόσμο. Υπουργέ μου, πέραν από τη διαχείριση της πανδημίας που όπως είπατε και εσείς βρήκαμε έναν δρόμο και πάμε καλά παρά όλες τις ελλείψεις ενδεχομένω που είχαμε ε, όταν υπήρχε η κρίση μεγάλη που δεν, είχαμε, δεν βρίσκαμε εντατικολόγους, δεν βρίσκαμε γιατρούς για να, για να φέρουμε. Ε, ποιοι είναι οι στόχοι σας, οι άμεσοι στόχοι και από τις τρύπε που είδατε και εσείς που θέλετε, τι θέλετε να, να λύσετε πρώτα απ' όλα η στόχη είναι να αναβαθμίσουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια, να γίνουν αυτέ οι υποδομέ ώστε να υπάρχει μια αναβάθμιση. Πρώτα. Δεύτερον, είναι να βελτιώσουμε το γεσί. Υπάρχουν περιπτώσει όπου ο κόσμο ακόμα ταλαιπωρείται. Υπάρχουν συγκεκριμένε ειδικότητε ιατρών που είναι πολύ δύσκολο κάποιοι ασθενεί να βρουν ραντεβού. Είναι ένα θέμα που το μιλήσαμε με τον ΟΑΗ και θα το ξαναμιλήσουμε και, θα... και είμαι σίγουρο ότι υπάρχει θέληση να βρούμε λύσει. Mm -hmm. Υπάρχουν και άλλε σκέψει με διάφορα άλλα πράγματα που θα συζητούμε με του συνεργάτε μα στο Υπουργείο, πράγματα που ποτέ δεν σταματούν να τα συζητούμε. Θεωρώ ότι τι επόμενε μία με δύο εβδομάδε θα ανακοινώσουμε και νέα πράγματα άλλα πράγματα που θα κάνουμε εκτό από, ε, από το COVID, δημόσια νοσηλευτήρια και ο ΑΗ, που είναι. Ε, ναι, ναι, σωστά. Ε, Βεβαίω σήμερα συζητάτε με τον ΟΑΗ τι για τις συμβάσεις, έτσι δεν είναι. Ο κύριος Παπαγκοσταντίνου ήταν πριν εδώ μαζί μας. Έχουμε και τη γνωμάτευση του Γενικού Ισαγγελέα πάνω σε αυτό. Πού θα κινηθεί σήμερα η συζήτηση. Ε, θα, γίνει, θα γίνει μια συζήτηση. Ε, ο ΟΑΗ έχει αυτές τις γνωματεύσεις mm -hmm. και θα περιμένω την τοποθέτησή του πριν τοποθετηθεί και το Υπουργείο Υγεία. Μάλιστα. Άρα θα περιμένετε να δείτε τι θα πει ο ΑΕΠ. Βεβαίω παραμένει σταθερό στι θέσει του. Σύμφωνα με του δικού του τους τοπικού τους, τους συμβούλου, δεν ε, υπερβαίνουν τέλο πάντων ε, τα οτιδήποτε. αν και, ε, αν και δεν, δεν, συμφωνεί όμω ουσιαστικά με τη γνωμάτευση του Γενικού Ισαγγελέα. Προτιμώ να τοποθετηθώ μετά που θα βγούμε. <συμφω> <ακούσω συμφω> ναι, 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 βεβαίως, βεβαίω, <συμφω> Το, το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Ε, ε, έχετε επαφή. Μα είπατε ότι επισκέπτεστε τα, τα ΕΠ κτλ. τα λοιπά. Ε, 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 έχετε επαφή και με τον κόσμο να, να σα πει το τι Αντιμετωπίζει. Την Κυριακή mm -hmm. το βράδυ όταν ήμουν εκεί μίλησα με κόσμο, με αρκετών κόσμων. Ναι. Συνομίλησα, του ρώτησα τι ώρα έχουν έρθει, τι πρόβλημα έχουν, το περιστατικό για να έχω γνώση τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο, σα έχω πει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει, ναι. έχει γίνει και αρκετέ φορέ στο παρελθόν. Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν να σα αποδεσμεύσω, επειδή υπάρχουν και εκφράζονται φόβοι έτσι τώρα με το φθινόπωρο και το χειμώνα, με την πανδημία και όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι. Προσπαθούμε Με... να είμαστε έτοιμοι. Ε, ναι. το, Υπουργείο, το Υπουργείο προσπαθεί να κάνει βήματα να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εμείς ναι. πάντα δεν διαλέγουμε τον εύκολο τρόπο, τον εύκολο δρόμο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας και την οικονομία. Πριν λίγου μήνε, είχαμε την εύκολη λύση να σταματήσουμε αρκετέ πτήσει από το εξωτερικό και να μην έχουμε τουρίστε. Το πιο εύκολο πράγμα για το Υπουργείο Υγεία θα ήταν να πει Τερματίζονται τέλε οι πτήσει, ειδικά από κάποιε χώρε που δεν το επέτρεπαν τα δεδομένα. Εμεί είπαμε όχι, κύριε. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι στην οικονομία του τόπου. Θέλουμε να δοκιμάσουμε κάποιου άλλου τρόπου, αλλά την ίδια ώρα δεν θα ρισκάρουμε την υγεία mm -hmm. του κόσμου. Nice. Το κάναμε. Μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα είναι αισιόδοξα και δεν είχαμε προβλήματα που αρκετοί προσπάθησαν να μα καταλογίσουν στο παρελθόν. Mm. Αυτή τη στιγμή θέλουμε όλα τα παιδιά και όλοι οι φοιτητέ να πάνε πίσω στα πανεπιστήμια. Είμαστε σε γρήγορση, Έχουμε έναν πλάνο. Το κάνουμε με αυτόν τον πλάνο και θα το βλέπουμε με αυτόν τον πλάνο συνεχώ. Εάν πρέπει να αλλάξουμε με αυτόν τον πλάνο, θα το αλλάξουμε. Τώρα, άρχισε ο κόσμος και στέλνει ε, μήνυματα, ε, θέλω yeah. λίγο να σταθώ και στο προηγούμενο το, το θέμα που είχαμε με τα δημόσια έργα, έγινε αναφορά και για το νοσοκομείο θαλάσσα Η yeah. Υπουργέ μου από εδώ, τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή, αλλά και α, γενικότερα όλα τα αυτά τα χρόνια. Ε, μέσα από τη δημοσιογραφία προσπαθώ να βγάλω και εγώ άκρη για το νοσοκομείο τη θάλασσα. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο φάσει, ξέρω ότι βγαίνουμε σε προσφορέ και όλα αυτά. Πότε επιτέλου. Θα έχουμε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που αρμόζει σε ένα κράτος όπως η Κύπρος. Καταρχήν έχω αντιληφθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Συζητήσαμε χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο πότε θα είναι έτοιμο αυτό το έργο. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι σαν Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον ΟΚΙΠΗ πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις μέχρι να είναι έτοιμο το νοσοκομείο. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το έχω αναγνωρίσει από τις πρώτες μέρες στο Υπουργείο Υγείας. Ε, βλέπουμε και τα πλάν. Το, το γνωρίζω. Το ναι. γνωρίζω. Έχουμε προβλήματα. Ε, είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Είναι ένα θέμα που είναι στη λίστα μας. Και πρέπει με τις συνεργασίες... Κάναμε κάποιες σκέψεις, αλλά είχαμε κάποιες εισηγήσεις, αλλά τελικά δεν... Δεν βρήκαμε τι λύσει. Mm -hmm. Σκεφτήκαμε κάποιου από του ασθενεί να πάνε στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Μιλήσαμε με τον Υπουργό mm. Άμυνα για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που δεν γίνεται. Έγιναν κάποιε σκέψει, κάποιοι από του ασθενεί να πάνε στο μέλαθρο αγωνιστών τη ΕΟΚΑ σε μια νέα πτέρυγα που υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι εφικτό. Άρα το γνωρίζουμε. Mm -hmm. Δοκιμάσαμε ήδη ένα-δύο εισηγήσει. Δεν είναι εφικτέ και θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε λύσει. Prini ne το νέο νοσοκομείο. Ναι, γιατί ε, ε, ε μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι <σ> εκεί και πόσο μάλλον άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ε, θέματα, ε, 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 ψυχικά θέματα που ε, θα έπρεπε να βρίσκονται σε ένα τελείω διαφορετικό περιβάλλον. Χρονίζει. Βάρτε το σαν στόχο σα, Υπουργέ. Πιστέψτε με, σα παρακαλώ σας. πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο, αύριο έχουμε ιερά σύνοδο. Θα αποφασίσει η ιερά σύνοδο εάν θα πάρθουν κάποιε αποφάσει για Μητροπολίτη που κάνουν δημόσιε τοποθετήσει για τον κορονοϊό, για τα εμβόλια και όλα αυτά. Ε, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να πράξει η Ιερά Σύνοδο, Θεωρώ ότι η Ιερά Σύνοδο πάντα παίρνει τι σωστέ αποφάσει. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα πάρουν την καλύτερη απόφαση. Έχουμε μια άριστη συνεργασία mm. με τον Αρχιεπίσκοπο από την πρώτη μέρα. Συναντηθήκαμε αρκετέ φορέ μαζί του. Ξέρουμε τι απόψει του. Θεωρώ ότι η Ιερά Σύνοδο θα πάρει τι σωστέ αποφάσει. Ποιε είναι για... οι σωστέ αποφάσει. Οι σωστές αποφάσεις <laughs> περιμένετε και θα ακούσετε.